της Μακεδονίας και Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Θέλουμε να απαντήσουμε στον κύριο Ράιτ, ο οποίος μίλησε για μειοψηφίες που στέκονται απέναντι στην επένδυση. Έχουμε να πούμε στον κύριο Ράιτ ότι το σύνολο, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας Βορειοανατολικής Χαλκιδικής είναι απέναντι σε αυτό το έγκλημα που συντελείται στην περιοχή μας. Και αυτό αποδεικνύεται και από τη Δημοτική Αρχή, η οποία εκλέχθηκε και εκπροσωπεί την άποψη του κινήματος και των κατοίκων της περιοχής, αλλά αν θέλετε και από τη δική μου εκλογή, που για πρώτη φορά η αριστερά εξέλεξε στη Χαλκιδική περιφερειακό σύμβουλο στην παλιότερα στην Ομαρχία, στην περιφέρεια τώρα στην Κεντρική Μακεδονία. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων είναι απέναντι σε αυτήν την επένδυση, σε εισαγωγικά. Και να πούμε ακόμη ότι ψεύδονται όταν μιλούν για 2.000 και 2.500 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από 1.000, είναι περίπου 860. Αποδεικνύεται αυτό και από την προσφυγή που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι στο ΣΤΕ την τελευταία, 865 αν θυμάμαι καλά. Και έχουμε να πούμε ακόμη ότι εμείς δεν λέμε να καθούν όλες αυτές οι θέσεις εργασίας. Τα παλιά παραδοσιακά μεταλλεία μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για κάποια χρόνια δίνοντας θέσεις εργασίας. Εμείς ζητάμε να σταματήσουν οι καταστροφικές, φαραωνικές, επιφανειακές επεκτάσεις, οι οποίες θα καταστρέψουν χιλιάδες άλλες θέσεις εργασίας σε όλα τα άλλα επαγγέλματα και κυρίως στη γεωργία και στον τουρισμό. Ωραία.